Συγκινητική ήταν η υποδοχή του υποψηφίου Δημάρχου Μαρονία Σαπών και επικεφαλή τη Παράταξη, Επανακίνηση κ. Δίνου Χαριτόπουλου από του κατοίκου των οικισμών που επισκέφτηκε κατά τη δεύτερη ημέρα τη περιοδία του το βράδυ τη 3η 26 Σεπτεμβρίου του 2023. Μαζί με υποψήφιο του συνδυασμού επισκέφτηκε του οικισμού Αρσάκιο, Αιτόλοφο, Στρίμι Διόνι, Κροβίλη, Παλιά Κροβίλη και Ασκητέ, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με του κατοίκου και να τους αναλύσει τις βασικές του αναλύσει τι βασικέ θέσει του προγράμματο για την επανεκκίνηση του Δήμου Μαρονία Απών, η οποία ξεκίνησε πριν τέσσερα χρόνια και θα συνεχιστεί καθώς έχουν σχέδιο Εφικτό, ρεαλιστικό και καινοτόμο έχουν την εμπειρία και τη γνώση όπω ανέφερε χαρακτηριστικά ο υποψήφιο Δήμαρχο και κάλεσε του πολίτε να συμπορευτούν σε μια νέα θητεία για την επανεκκίνηση του Δήμου. Εμεί μιλάμε στι καρδιέ των ανθρώπων, γιατί μιλάμε με τα έργα μα, δήλωσε τονίζοντα ότι οι παρεμβάσει που έχουν δρομολογηθεί στον Δήμο. Πάνω σε σοβαρά έργα υποδομή. Εμεί μιλάμε στι καρδιέ των ανθρώπων, γιατί μιλάμε με τα έργα μα, δήλωσε τονίζοντα ότι οι παρεμβάσει που έχουν δρομολογηθεί στον Δήμο πάνω σε σοβαρά έργα υποδομή ξεπερνούν όσα έγιναν τα τελευταία 20η Με τα έργα τη ίδρυυση επιλύθηκαν οριστικά τα προβλήματα τη υδροδότηση όλων των οικισμών, ενώ το Αρσάκιο πλέον θα αποκτήσει σύγχρονο αποχαιρετικό σύστημα και θα συνδεθεί με τον βιολογικό σταθμό που κατασκευάζεται στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα σε οικισμούς του Δήμου πραγματοποιήθηκαν έργα αγροτικής οδοπίας καθώς και άλλες παρεμβάσεις. Ο υποψήφιος Δήμαρχος κάλεσε τους συνδημότες να στηρίξουν μια προσπάθεια που μπορεί να οδηγήσει τον Δήμο στο μέλλον αποφεύγοντας ένα καταστροφικό πισωγύρισμα. Οι περιοδίες συνεχίζονται σήμερα Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου, 6,5 αναχώρηση από το εκλογικό κέντρο Σαπών, 6,5 στον Ίσαλο, 7 Καλυθέα, 7,5 Αμάραντα,